Γεια σας, σήμερα θα σας πω δύο λόγια για το επεξεργασμένο κρέας, το οποίο ανήκουν και τα ελλαντικά. Αρχικά, να πούμε τι είναι επεξεργασμένο κρέας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επεξεργασμένο θεωρείται το κρέας το οποίο έχουμε παρέμβει με διαδικασίες όπως είναι κάπνισμα, ορίμανση, ζύμωση, προσθήκη ελαφιού ή άλλων χημικών συντηρητικών, με σκοπό να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής του αλλά και τη γεύση του. Γιατί τόσο χαμός με το επεξεργασμένο κρέας? Διότι το επεξεργασμένο κρέας έχει καταταχθεί σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μελέτης για τον Καρκίνο ως Group 1 καρκινογόνο, που σημαίνει ότι υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που μπορούν να το συσχετίζουν άμεσα με την εμφάνιση καρκίνου στους ανθρώπους και πιο συγκεκριμένα καρκίνου του πεπτικού, δηλαδή του παχαίου σωτέρου και του στομάχου. Τι συστήνεται να καταναλώνουμε? Το πολύ 30 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος την εβδομάδα, που σημαίνει 1-2 φέτες αλαντικού την εβδομάδα. Γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε στο τοστάκι μας να βρούμε εναλλακτικές πιο υγιεινές, ώστε να αντικαταστήσουμε το λαντικό, αλλά να είναι εξίσου νόστιμο. Έχω ανεβάσει post αναλυτικά εδώ πέρα με υγιεινές αντικαταστάσεις του αλαντικού στο toast. Και αυτό που προτείνω σε αυτούς που καταναλώνετε καθημερινά αλαντικό να κάνετε είναι σταδιακά να έχετε μία μείωση της κατανάλωσής του, ώστε εν τέλει να μην το χρειάζεστε. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.